Κύριε Ζελίδη, καλημέρα σας από το Ηράκλειο και η πρώτη αυθόρμητη σκέψη που μου έρχεται μετά και την τηλεοπτική συνέντευξη την περασμένη Παρασκευή είναι τα όσα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές από την Πάτρα σε συνέντευξη τύπου, όπου λίγος πολύ φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εκτίμηση και τις επιφυλάξεις που είχατε κατά πόσο θα προχωρήσουν οι υγειοτρήσεις στο όλον της Ελλάδας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην εκπομπή αυτή έκανα δύο πράγματα. Πρώτον, ευχήθηκα να μην βγω αληθινός, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Και το δεύτερο ήταν, ζήτησα από το πάνελ που ήταν η κυρία Φωκιανού, ο κύριος Κονοφάγος, ο κύριος Γρηγορίου, να πούν από την εμπειρία τους, γιατί ήταν οι πιο ειδικοί ή αν θέλετε πιο κοντά στις διαδικασίες, να τοποθετηθούν για το κοίτασμα των Ιωαννίνων, αν είναι φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Και θα θυμάστε, όλοι δήλωσαν ότι είναι πετρέλαιο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έρχεται σε συνέχεια αυτόν που δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε δύο πράγματα, ότι το κατάκολο τελείωσε, έχει πετρέλαιο, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεύτερο, θα συζητήσουμε στη συνέχεια για τον EastMed. Έτσι λοιπόν, πραγματικά ο Πρωθυπουργός απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο δέσμιος των κάποιων μεγαλοπαραγόντων στην Ελλάδα είναι. Δεν τον νοιάζει τι κάνει ο Έλληνας πολίτης, δεν τον νοιάζει πόσο πληρώνει την ενέργεια, δεν τον νοιάζει αν δεν έχει να φάει. Αυτό που τον νοιάζει είναι να μην στεναχωρήσει τους χρηματοδότες του συστήματος. Κύριε Ζελίδη, επειδή είστε καθηγητής, το ερώτημα είναι αυτονόητο. Ο Πρωθυπουργός, το αιτιολογικό ότι το κατάκολο σταματά οποιαδήποτε σκέψη λόγω του ότι έχει πετρέλαιο και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να αδειάζεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι είμαστε στη φάση αδειοδότηση για το κατάκολο, έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, έθεσε ένα σκεπτικό. Είπε ότι εμείς δεν πάμε σε γεωτρήσεις πετρελαίου, οι οποίες θα έχουν πάντα τον κίνδυνο μόλυνσης μιας περιοχής. Αντιθέτως, πάμε στα βαθιά νερά για φυσικό αέριο. Αυτός ο διαχωρισμός για τους μη επαείοντες μοιάζει να είναι λογικός. Ναι, έτσι μοιάζει, αλλά θα σας φέρω μερικά άλλα παραδείγματα. Δηλαδή, η Αλβανία που τρυπάει για πετρέλαιο, η Ιταλία που αξιοποιεί το πετρέλαιο, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Λιβύη, αυτοί είναι εγκληματίες. Και εμείς θα σώσουμε το περιβάλλον επειδή δεν θα κάνουμε γεώτρηση για πετρέλαιο. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο, δεν μιλούσαμε για μεγάλο κοίτασμα. Αλλά όταν βγήκε η προκήρυξη, δεν αναφέρθηκε καθόλου το φυσικό αέριο. Έχω δηλώσει στο παρελθόν πολλές φορές ότι στο κατάκολο έχω διαφυγές μεθανίου οι οποίες ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Επίσης είπα, με εκτιμήσεις που κάναμε από μετρήσεις που έγιναν στην περιοχή, ότι επειδή η δομή αυτή φαίνεται να είναι ενεργή από το μέσο μειόκαινο, θεωρώ ότι 15 εκατομμύρια χρόνια διαφεύγει αυτό το μεθάνιο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τουλάχιστον αυτό που διαφεύγει για τα θερμοκήπια της περιοχής. Εκτιμήσαμε ότι αυτό που έχει φύγει είναι τουλάχιστον 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια δυναμική και αυτήν την απεμπόλυση. Πάμε στο δεύτερο. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός όμως? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς στείλουμε εξέδρες υποδομές για το LNG. Μόνο αυτό τον ενδιαφέρει. Να αξιοποιήσει όλα τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να τα φέρουν τα καράβια των φίλων του και να κάνει τη μεταφορά μέσω LNG. Άρα, τι άλλο είπε? Είπε για τον EastMed. Είπε ότι εμείς, οι εταιρείες θα αποφασίσουν, η αγορά θα αποφασίσει. Δηλαδή, σαν να είσαι ένας περαστικός που κάθεται σε μία στάση και λες, τώρα αν περάσει το λεωφορείο δεν περάσει, πού να ξέρω, τα δρομολόγια ξέρουν. Άρα κατά εσάς, κύριε Ζελίδη, η πολιτική βούληση είναι εντελώς διαφορετική, εξυπηρετεί συμφέροντα που έχουν σχέση με τη μεταφορά, για παράδειγμα, του LNG. Και όχι μόνο, και του πετρελαίου. Προσέξτε λίγο. Προχθές στην εκπομπή σας υπόθηκε ένα μεγάλο μυστικό, το οποίο δεν έχει διάψευση. Ποιο ήταν αυτό? Ότι τις έρευνες για τα σεισμικά τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό έχει τις εξής προεκτάσεις. Άρα η Exxon δεν ήρθε ακόμα στην Ελλάδα. Άρα η Exxon δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση.
Άρα η Exxon περιμένει πρώτα τα αποτελέσματα να αποδείξουν ότι έχει μόνο φυσικό αέριο και δεν έχει πετρέλαιο, και αν έχει μόνο φυσικό αέριο τότε θα γυρίσει. Γιατί αν έχει και πετρέλαιο, αφού δεν το θέλει ο Πρωθυπουργός, γιατί να γυρίσει? Άρα δεν θα τα αγοράσει αν δεν βγει κάποιος έξω και να πει έχουμε μόνο φυσικό αέριο. Πάμε στο δεύτερο. Τι άλλο είχε πει ο κύριος Κρέκα που θα τον αδειάσουνε? Είναι κοντά το παραμύθι. Είπε ότι η εκμετάλλευση του κοιτάσματος στα Γιάννενα θα προσφέρει 10 χρόνια ενεργειακή αυτονομία. Φυσικά δεν είπε αν έχει μόνο αέριο. Και εγώ πολλές φορές από το παρελθόν, από το Μάρτιο που έκανε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός, είπα τα Γιάννενα είναι ίδια με τον Πατραϊκό. Δεν γίνεται να κόβεις τον Πατραϊκό επειδή έχει πετρέλαιο και να αφήνεις τα Γιάννενα. Και στα Γιάννενα μόνο πετρέλαιο έχει. Το δηλώσαν όλοι. Διευθύνονται σύμβουλοι, διευθυντές ερευνών των εταιριών. Δεν ήταν μόνο δικιά μου εκτίμηση. Άρα το επόμενο παραμύθι αφήγημα που θα πέσει είναι αυτό. Ότι πάνε και τα Γιάννενα. Σιγά σιγά τα κόβουμε όλα. Δεν θέλουμε την ανάπτυξη στην Ελλάδα και την αυτοδυναμία μας στην ενέργεια. Κύριε Ζελίδη, πώς γίνεται όμως την ίδια στιγμή να αδειοδοτείς στον Πρίνο μία ακόμη άδεια να δίνεις δηλαδή για πετρέλαιο? Γιατί μπορεί να σταματήσει το πλάνο ανάπτυξης μιας εταιρείας. Έχουν συμβάσεις. Και η Energean και η Σταγιάννα έχει σύμβαση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Προφανώς θα διαπραγματευτεί με την επόμενη κυβέρνηση το 23. Άρα μου λέτε ότι είναι λίγο αντιφατικό, και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρετε, οι εταιρείες άπαξ και έρθουν, πώς λειτουργούν? Αν δηλαδή τρυπήσουν και βρουν εκτός από φυσικό αέριο και πετρέλαιο, δύνατε? Θα το πάρουν όλο. Θα το πάρουν όλο. Θα το πάρουν όλο. Δεν δύνατε να διαχωρίσουν, αυτό μου λέτε? Μα οι συμβάσεις που υπέγραψαν δεν διαχωρίζουν. Οι συμβάσεις που υπέγραψαν λένε αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Δεν λένε να διαχωρίσω το αέριο από το πετρέλαιο. Το αέριο βρίσκεται στην οροφή. Δηλαδή, μόλις εξαντληθεί το αέριο, θα έχεις από κάτω κάτι δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και θα πεις δεν το παίρνω. Άρα είναι κατά τη γνώμη σας προσχηματική η δήλωση ουσιαστικά? Κοιτάξτε να δείτε. Έχω πει και στο παρελθόν ότι η εκτίμησή μου είναι ότι η Κρήτη έχει μόνο φυσικό αέριο για γεωλογικούς λόγους. Όχι ότι δεν μπορούσε να δώσει και πετρέλαιο, γιατί η οργανική ύλη που βρέθηκε δείχνει ότι έχει και τις δύο δυνατότητες. Αλλά θεωρώ ότι και το πετρέλαιο που παρήχθη λόγω υπερθέρμανσης διασπάστηκε και έδωσε αέριο. Άρα δεν περιμένω να βρω πετρέλαιο στην Κρήτη. Θεωρώ λοιπόν ότι η Κρήτη έχει φυσικό αέριο και θα αποδειχθεί με τα σεισμικά δεδομένα. Τώρα από εκεί και πέρα, τόσο ο Κυπαρισιακός όσο και η Πρέβεζα έχουν και πετρέλαιο. Ποια είναι η διαφορά? Η Πρέβεζα έχει ένα μεγάλο τμήμα των ειζημάτων το οποίο μπορεί να δώσει μόνο βιοαέριο. Άρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και στην Πρέβεζα μόνο το βιοαέριο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με πιο ρηχές γεωτρήσεις, να μην πάμε πολύ βαθιά. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Θα βρεθούν οι στόχοι με τα σεισμικά και θα πάμε στην αξιοποίησή τους. Αν μας αφήσουν. Θέλω να μου πείτε, δεν σας κουράσω περισσότερο κύριε Ζελίδη, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μια πολύχρονη εμπειρία. Άρα θεωρείτε ότι σε αυτή τη φάση κάναμε ένα βήμα μπρος και ουσιαστικά πάμε δύο βήματα πίσω και είναι απλά μια προεκλογική επικοινωνιακή καμπάνια η οποία δεν έχει βάθος, ή θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να διαχωρίσει φυσικό αέριο από πετρέλαιο, αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας αρνητικός για να έρθουν εταιρείες? Θυμάστε στη συνέντευξη που είχαμε την Παρασκευή, ο κύριος Γρηγορίου είπε και κάτι άλλο. Είπε για τη Ρεψόλ για το λόγο που έφυγε από τα Γιάννενα. Έναν τους διώχνουν. Έτσι έφυγε και η Total, έτσι έφυγε και η Ρεψόλ, έτσι έφυγε και η Exxon. Δεν μπορείς να λες στην εταιρεία δεν θα αξιοποιήσω το πετρέλαιο. Η Ρεψόλ προφανώς βρήκε πετρέλαιο, τους είπαν ότι δεν το αξιοποιούμε και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και επενδύσανε κάποια εκατομμύρια για να κάνουν τις σεισμικές έρευνες. Δεν θέλουν να τα αξιοποιήσουν. Εγώ περιμένω στη γωνία να δω τι θα γίνει του χρόνου, που δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται, και θα πάμε σε συζητήσεις διαπραγματεύσεις. Εκεί θα φανεί ποιος πατάει στα πόδια του και ποιος θέλει το καλό αυτού του τόπου. Δηλαδή, παράδειγμα, αν εγώ ήμουν ένας βουλευτής και ήταν 150, το πρώτο πράγμα που θα ζητούσα
για να υπογράψω οποιαδήποτε συμφωνία ή συνεννόηση είναι γράψτε από τώρα ότι θα αξιοποιήσουμε τις υδρογονάνθρακες. Ξέρετε πόσες μάσκες θα πέσουν. Ξέρετε πόσα κεφάλια θα πέσουν. Θέλω να σας ρωτήσω, αν υποθετικά προχωρήσουν περαιτέρω οι έρευνες στα Γιάννενα και τρυπήσουν. Δεν πρόκειται, έλα τέλος πάντων. Και τρυπήσουν και έρθει πετρέλαιο, μπορείς να πεις στην εταιρεία, σταματάς. Από τη στιγμή που έχει επενδύσει να κάνει τη γεώτρηση, θεωρώ πως δεν μπορεί, γιατί η σύμβαση λέει αξιοποίηση κοιτασμάτων. Τώρα, αν έχουν προχωρήσει σε τροποποίηση της σύμβασης και να λέει μόνο φυσικό αέριο, θεωρώ ότι όταν θα έρθει ο χρόνος, η εταιρεία θα πει τα σεισμικά μου δείχνουν ότι έχω και πετρέλαιο. Δεν θα προχωρήσει τη γεώτρηση. Αν επενδύσει στη γεώτρηση, θα τα αξιοποιήσει. Μάλιστα. Τώρα, επειδή όπως σωστά είπατε, την περασμένη Παρασκευή αποκαλύψαμε ότι τα σεισμικά αυτή τη στιγμή γίνονται με μίσθωση των πλοίων από την ΕΔΕΗ, από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και όχι από τις εταιρείες. Ασχέτως αν τελικά καταλήξουν τα δεδομένα στις εταιρείες, εσείς είπατε ότι αυτός μπορεί να είναι και ένας βασικός λόγος να πατήσουν φρένο οι εταιρείες αν δεν καθαρίσει το ελληνικό δημόσιο την υπόθεση. Ναι, είπα ότι ευτυχώς προχωράνε οι σεισμικές έρευνες τόσο στην Κρήτη όσο στην Κυπαρισιακό, όσο, όσο στην Πρέβεζα και στο Μπλοκ 2, γιατί τουλάχιστον θα ξέρουμε τι έχουμε. Θεωρώ ότι η Κρήτη θα μας ανταμείψει με την έννοια ότι θα βρουν ότι υπάρχει μόνο φυσικό αέριο. Άρα σε βάθος χρόνου η Exxon πρέπει να γυρίσει και πρέπει να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Θα τα αγοράσει τα σεισμικά. Οι άλλες οι δύο περιοχές, σας είπα για την Πρέβεζα ότι πιστεύω ότι το πάνω κομμάτι έχει μόνο βιοαέριο. Άρα επίσης μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Για το Κυπαρισιακό έχω δηλώσει στο παρελθόν ότι περιμένω ένα κοίτασμα τεράστιο σαν το ΖΟΡ, θα έχει περίπου 70% φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία είναι, νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει στην αξιοποίηση τουλάχιστον του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω και αφού σας ευχαριστήσω, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που εκφεύγει αυτόν, αλλά άποψη και γνώμη έχετε. Γίνεται αυτές τις ημέρες, που παρά το ότι όλοι λέγανε ότι είναι πήγουσας σημασίας η επίλυση ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, το έλα να δεις με τη συζήτηση γύρω από το πλαφόν. Το ερώτημά μου είναι το εξής προς εσάς από την εμπειρία που έχετε. Επειδή η Γερμανία είναι αυτή που φαίνεται να θέλει να διατηρηθούν ψηλά τα επίπεδα τιμών, και αυτό μπορεί να μοιάζει παράδοξο, αλλά έτσι τις επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπορούν να τις χρηματοδοτήσουν αυτό που γυρεύει η Γερμανία, και δεν το έχουμε καταλάβει, τις σπάνιες γαίες. Μήπως αυτό είναι το παιχνίδι τελικά? Είναι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τόσο βρώμικα τα μυαλά τους. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτονται. Δηλαδή να έχεις τα κοιτάσματα δίπλα σου και να ψάχνεις την εισαγωγή από τη Ρωσία με όποιον αγωγό έχει μείνει για να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι στις τιμές, γιατί η Ρωσία είπε μην βάλετε πλαφόν, εγώ θα διακόψω εντελώς. Δεν ξέρω τι κρύβεται στο μυαλό τους. Μπορεί να είναι και οι σπάνιες γαίες, αλλά οι σπάνιες γαίες στην Ευρώπη είναι πολύ σπάνιες. Δηλαδή δεν έχουν πολλές περιοχές. Αλλά αν πάτε να δείτε τον τρόπο αξιοποίησης των σπάνιων γαιών, θα καταλάβετε ότι η μόλυνση και η ρήπανση του περιβάλλοντος είναι τεράστια. Γι' αυτό λοιπόν παραμένουν στις υποανάπτυκες χώρες και τα αξιοποιούμε εκεί, γιατί εκεί δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές αντιδράσεις. Λες και είμαστε σε άλλον πλανήτη. Άρα μπορεί να στέκει αυτό που σας λέω, να κρατήσω σε ανταγωνιστικό πεδίο τις ανανεώσιμες πηγές ως Γερμανία και από τα χρήματα αυτά να χρηματοδοτήσω σπάνιες γαίες από την Κίνα. Αυτό έτσι κι αλλιώς, γιατί εμείς είμαστε ο κύριος εφαρμοστής αυτής της φιλοσοφίας. Εισάγουμε όλες τις ανεμογεννήτριες από τη Γερμανία, άρα ό,τι μας δίνουν τα παίρνουν πίσω και τα θα μας χαϊδεύουν τα αυτιά ότι μας βοηθάνε με το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Έχουμε ισοπεδώσει όλα τα βουνά μας, έχουμε καταστρέψει όλο το περιβάλλον και απ' την άλλη τέτοιος εμπεγμός, απ' τη μία να λες θέλω να προστατεύσεις το περιβάλλον και να έχεις καταστρέψει όλα στα βουνά, όλη η κοινωνία να είναι απέναντί σου και εσύ να συνεχίζεις με τη ΣΑΠΕ, αλλά με άλλους όρους από ό,τι εφαρμόζονται στη Γερμανία ή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε εμάς επιτρέπονται τα πάντα. Όποιες ενστάσεις και προσφυγές να κάνεις, την άλλη μέρα πέφτουν. Και πάνε και ανοίγουν 15 μέτρα δρόμο
για να πάνε στις βουνοκορφές, θεμελιώνουν με τεράστιες βάσεις με τσιμέντο, δεν έχουν ρυθμίσει τίποτα όταν θα γυρανθούν αυτές και θα πρέπει να τις αποσύρουμε. Πού θα πάνε? Όλες οι βουνοκορφές θα γίνουν σκουπιδότοποι. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Εν κατακλείδη, κύριε Ζελίδη, και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Γίνατε σοφότερος από τις τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο θέμα των υδρογόνων άνθρακων? Απλώς η βεβαιότητά μου ότι δεν θα δω γεωτρύπανο στην Ελλάδα κάθε μέρα και επιβεβαιώνεται. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά το σύστημα έδειξε ότι δεν θέλει να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Λίγες είναι οι φωνές που επιμένουν. Αβραάμ Ζελίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.